Η νόσος του Χάνσεν ή αλλιώς λέπρα άλλοτε σκορπούσε τρόμο στην Κρήτη και οι ασθενείς μεταφέρονταν στη Σπιναλόγγα, καταδικασμένοι σε κάποιες περιπτώσεις σε ισόβια απομόνωση. Η είδηση ότι καταγράφηκε και πάλι κρούσμα λέπρα στη χώρα μας σκόρπισε ανησυχία, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η νόσος πλέον αντιμετωπίζεται ιατρικά. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε πριν από χρόνια. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι τουλάχιστον 10 χρόνια από τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο κρούσμα της νόσου. Και δεν έχει έρθει στα χέρια μας άλλο περιστατικό. Μετά από μεγάλες οικονομικές κρίσεις βλέπουμε τις επιστροφές αυτές των νοσημάτων. Η λέπρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνδέεται με χαμηλό κοινωνικό επίπεδο. Δεν σταμάτησε ποτέ. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιώ τον όρο θεραπεύσιμη, χρησιμοποιώ τον όρο ιάσιμη. Τι σημαίνει, ο ασθενής γίνεται με την λήψη της κατάλληλης θεραπείας οριστικά καλά. Ξεχασμένες ασθένειες θεωρούνται ο τέτανος και η διφτερίτιδα. Όμως ο καθηγητής Χρήστος Λιονής προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα επαναληπτικά εμβόλια, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ανά δεκαετία πρέπει να εμβολιαζόμαστε απέναντι στην διφτερίτιδα και στον τέτανο. Δεν κάνουμε όλη την αναμνηστική δόση ανά δεκαετία. Είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανοσίας απέναντι στον τέτανο, δεν έχει εξαφανιστεί ο τέτανος, αλλά και φυσικά για την ανάπτυξη ενός πολύ καλού οχυρώματος απέναντι στη διφθερίτιδα. Μετά την πανδημία, η ζωή μας κατακλείστηκε και πάλι από ξεχασμένες ασθένειες όπως η λαρά, η ευλογιά, η φυματίωση και η υπατήτιδα. Οι επιστήμονες όμως συνεχίζουν να παρακολουθούν την συχνότητα καταγραφής των κρουσμάτων. Εμείς μπορεί να το έχουμε ξεχάσει ή όμως δεν μας έχουν ξεχάσει. Έτσι. Δεν είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι που το εργαστήριό μας το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, δηλαδή την επανεμφάνιση κάποιων στελεχών που είχαν εξαφανιστεί, κάποιων ιών, την εμφάνιση καινούριων, δεν είναι καθόλου περίεργο. Αυτό που απαιτείται, όπως αναφέρει η επιστημονική κοινότητα, είναι ένα σταθερό σύστημα καταγραφής. Ξανά επαναφέρει τη συζήτηση σε αυτό που είπα στην αρχή, στην ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας, το οποίο θα έχει ένα ολοκληρωμένο, πλήρες, βασισμένο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σύστημα επιτήρησης. Αυτό που μας δίδαξε η πανδημία είναι ότι χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση, σύμφωνα με τους ειδικούς.